Άμα είχα λεφτά τώρα, θα τα έχωνα όλα για δίσκο. Δηλαδή. Ωραία ήταν. Ωραία ήταν. Ωραία ήταν και οι δύο. Ωραία σκάζω για το τραγούδι. Όταν είχαμε πάει εκεί πέρα, την είχα ρωτήσει backstage. Της έλεγα εντάξει, δεν χρειάζεται, δεν πειράζει, δεν τραγουδάς, έχεις τόσα λαχαρίσματα. Μου λέει και ξέρεις πόσο το ζηλεύω. Οι τραγουδιστές θεωρώ ότι κάνουν την καλύτερη δουλειά του κόσμου. Τρελαίνομαι να τραγουδάω. Και αυτό που είπε για το Μέγκα και τα νούμερα. Και εγώ πιστεύω ότι το Μέγκα θα είναι πολύ ευχαριστημένο με τα νούμερα που φέρνει τώρα το πρωινό. Και βέβαια. Και για του χρόνου μου έκανε εντύπωση που δεν έχουν πει ακόμα τίποτα. Δηλαδή θα μπορούσε έτσι και έστω διερευνητικά να πούνε κάτι. Δηλαδή να τους πλησιάσει το Μέγκα, να τους ρωτήσει τη διάθεση. Γρηγόρη μου, όπως γνωρίζεις Απρίλη, εσύ, ναι. Αν εξαιρέσεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα συμβόλαιο που τρέχει για 2 χρόνια ή για 3 χρόνια, όλοι οι άλλοι άνθρωποι δεν έχουν προχωρήσει συζητήσεις. Σε όλα τα κανάλια ισχύει αυτό. Ναι. Δεν είναι όπως ήταν κάποτε η τηλεόραση. Πάντως, έχει αλλάξει το πράγμα. Σε αυτόν τον αιώνα, ο Απρίλης είναι πολύ νωρίς για συζητήσεις. Είναι νωρίς, ναι. Στον προηγούμενο γιατί ήταν θυμάσαι πολύ θυμάσαι ότι και παλιότερα, όταν ήταν ο Λιάκας και ο Σκορδάκης, μόνοι τους το είπανε. Βέβαια. Υπογράφανε. Αν θυμάμαι στιγμή. Καλά, με επιφύλαξη. Είχε κλείσει και σεζόν και ανανεώνανε για την επόμενη. Εκτός από το προηγούμενο καλοκαίρι που. Παιδί μου, ναι, αλλά και τότε δεν είχαν υπογράψει. Όχι, γι' αυτό, αυτό δεν λέω, αυτό λέω, αυτό λέω. Δηλαδή, αυτό σωστά λέω. Τα λένε. Αυτό έτσι λέω. Είναι πια τα πράγματα στη τηλεόραση. Πάντως, το Μέγκα νομίζω πρέπει να είναι περισσότερο ικανοποιημένο από ό,τι θα περίμενε από το πρωινό. Αυτό πιστεύω εγώ. Εντάξει, και έχουν αποκτήσει το κοινό τους. Δηλαδή, τι συζητάμε βέβαια. Τώρα. Τα νούμερα όντως είναι πολύ καλά για πρώτη φορά. Και αυτό που είπε ότι τον τελευταίο μήνα μπήκα και πιο ζεστά με στην εκπομπή. Τον καταλαβαίνω απόλυτα ότι άρχισε να το μαθαίνει. Δεν είναι εύκολο πράγμα από το πουθενά. Καθένας παίρνει τον χρόνο του και προσαρμόζεται διαφορετικά. Και να πω και κάτι άλλο. Επειδή έτυχε και βρεθήκαμε σε αυτό το πλατό. Εμείς δεν έχουμε. Εγώ δηλαδή δεν έχω βρεθεί ποτέ σε άλλο πλατό. Πέραν το δικό μας, ο Θέμης εκεί. Έχουν πολύ ωραίο κλίμα. Δηλαδή είναι, δεν νιώθεις ότι όντως έχουν δέσει σαν ομάδα, είναι σαν να το κάνουν πολύ καιρό, ενώ είναι πρώτοι. Δεν έχουν ούτε άγχη, ούτε παιδιά, τι κάνουμε τώρα, πού πάμε τώρα. Ήταν πάρα πολύ άνετοι, πάρα πολύ cool. Παρέα εκεί είναι. Είναι σαν παρέα. Πώς είμαστε εμείς εδώ, κάπως έτσι είναι και αυτοί στο δικό του στυλ. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μέρος από...